Είπατε βεβαίως ότι σε αυτό το Υπουργείο, το είπατε πολλές φορές, και αυτό βεβαίως απηχεί το δικό σας ήθος, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι αυτός είναι και ένας παράλληλος επενιγμός για τον οποίο, για τον τρόπο με τον οποίο σε άλλα Υπουργεία πολιτεύονται. Είπατε ότι σε αυτό το Υπουργείο δεν ασχολείστε με τέτοια ζητήματα, αναφερόμενοι βεβαίως σε θέματα τα οποία. Ναι, βεβαίως λέτε εν τη ρήμη του λόγου σας μια αλήθεια. Ότι σε πολλά άλλα Υπουργεία ασχολούνται μόνο με αυτά. Όχι με πολιτικές, μόνο με αυτά. Προκειμένου να δημιουργήσουν σύγχυση και παραπληροφόρηση. Και να αποσύσουν τις όποιες δικές σας πλέον αναφέρομαι ως κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι εσάς ως Υπουργό και ως Υπουργείο Εσωτερικών, τις όποιες δικές σας ευθύνες στη διακυβέρνηση του τόπου. Λοιπόν, το Δεκέμβριο πήρατε μία απόφαση. Να δεχθώ ότι εσείς δεν είχατε κατά νου στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτό που μπορεί να είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν μπορώ όμως να μην δεχθώ, να παραβλέψω και το γεγονός ότι θα πρέπει ως κυβέρνηση να έχετε ένα συντονισμό, να σας έχει ενημερώσει ο κύριος Παπακοσταντίνου ότι θα πρέπει να κρατήσετε μικρό καλάθι. Και εδώ επιτέλους δεν πρόκειται για απόφαση του Υπουργείου. Εδώ πρόκειται για απόφαση της κυβέρνησης. Ο κύριος Αχινίδης μας έλεγε ότι ήταν μονόδρομος στο ΔΝΤ από τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και περαιτέρω, το Μάιο, όταν πλέον το πιστόλι και η μπλόφα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν μονόδρομος και ως μονόδρομο τον υποδεικνύεται και ως και μόνη επιλογή για όλα τα άλλα κόμματα, για όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πέρατε τη δεύτερη σας απόφαση, με την οποία λέγατε ξεχάστε τη διετία, πάμε στον Αύγουστο. Και δεν είπαμε τίποτα. Και δεν σας επερωτήσαμε. Και δεν σας ρωτήσαμε. Και αποδεχθήκαμε ακριβώς γιατί διαθέτουμε και τη διάθεση να στηρίξουμε και την κατανόηση των δύσκολων συνθήκων στις οποίες βρίσκεται η οικονομία και η χώρα μας. Τι σας οδήγησε ένα μήνα μετά να αλλάξετε ακόμα και την προμηνός ενός μηνός η λυμένη απόφασή σας? Είναι δυνατόν στις 22 Ιουνίου να παίρνετε απόφαση ότι ως τις 25 Ιουνίου θα πρέπει να έχει κλείσει ό,τι η εκκρεμότητα υπάρχει και να έχει ανακοινωθεί κιόλας. Προσέξτε κύριε Πρόεδρε, και να έχει ανακοινωθεί και η κατακύρωση, επειδή είστε μηχανικός. Στις 22 Ιουνίου λέμε στις 25 τέλος. Δεν έχω πρόχειρες τις ημέρες, δηλαδή σε ποια ημέρα αντιστοιχεί 22 και 25 Ιουνίου. Ελπίζω να μην ήταν Παρασκευή 22 Ιουνίου και να παραπέμπει στη Δευτέρα 25. Δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να κάνω επικοινωνιακό παιχνίδι μέσα στην αίθουσα της Βουλής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν πρόκειται για τρεις καθημερινές ημέρες, δεν γίνεται κύριε Υπουργέ. Δεν πρέπει να το καταλάβετε. Και δεν γίνονται αυτά τα προβλήματα ασυνέπειας της κυβέρνησης, διγλωσίας, αν θέλετε, με επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αντίπαλός σας η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την υπόθεση. Εμείς μεταφέρουμε με τη φωνή της μέσης λογικής εδώ μέσα τον προβληματισμό και τα διέξοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτά πρέπει να απαντήσετε. Και δυστυχώς, εσείς τα δημιουργήσατε. Ούτε καν η οικονομική κατάσταση του τόπου. Διότι αυτήν έπρεπε να την έχετε λάβει υπόψη σας έστω το Μάιο. Άντε όχι το Δεκέμβριο, αλλά έστω το Μάιο. Δεν μπορεί το Μάιο να λέτε Α και τον Ιούνιο Ω. Και αναρωτιέμαι κύριε Υφυπουργέ, ποιος δήμαρχος εν ενεργεία, ο οποίος κινείται φιλικά στον κομματικό σας χώρο, θα ήθελε χρήσμα από το κόμμα σας μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Ιδιαίτερα δε, ενώ γενικότερα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα δε όταν θα πρέπει να απολογείται και σ' όσους του επιτίθενται και σ' όσους είναι υποψήφοι και ανταγωνιστές του, θα πρέπει να τους λέει δεν φταίω εγώ, φταίει η κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προχώρησε το Α, το Β, το Γ. Δεν φταίω εγώ που έπεσα έξω στο σχεδιασμό μου. Φταίει η κυβέρνηση. Κύριε Υφυπουργέ, θα σας βλέπουν και θα τρέχουν μακριά οι δήμαρχοι. Μην επιχειρείτε να πείσετε κανέναν εδώ ότι ο Θησέας δεν είναι αυτό που ομολογεί το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο με διαφάνεια διαχειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, υιοθετώντας
Και ήταν το πρώτο, η πρώτη απόφαση που αφορούσε ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο, υιοθετώντας αυτή την απόφαση ακριβώς για να κατοχυρώσει και να εγγυηθεί τη διαφάνεια. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΙ που αναγνωρίζει το πόσο σημαντικό εργαλείο ήταν ο Θησέας, το πόσο έλυσε τα χέρια τους, το πόσο διευκόλυνε τη δουλειά τους. Και οι συγκρίσεις είναι συντριπτικές με το ΕΠΤΑ. Συντριπτικές. Εγώ δεν μπαίνω στον κόπο να κάνω τις συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις γίνονται από τον πιο σκληρό οπαδό και φίλο σας. Και αν θέλετε να το γενικεύσουμε, η προηγούμενη κυβέρνηση είναι περήφανη για το έργο της στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έργο το οποίο της αναγνωρίστηκε Πλιστάκης από όλους τους χώρους. Μόνο με τον τετραπλασιασμό των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο με αυτό. Αλλά και με την απόφαση να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα από τις δικές σας κυβερνήσεις, παρακρατηθέντα για τα οποία ζητούσε τη στήριξή μας και την είχε ο νυν βουλευτής συνάδελφός μας, ο κ. Κουκουλόπουλος, τότε δήμαρχος Κοζάνης και πρόεδρος της ΚΕΔΙ και στέλεχος δικό σας. Αντιλαμβάνεστε ότι απαντά σε όσες αιτιάσεις και όσες απαντήσεις υπό μορφή επερώτησης και αν αναπτύξετε από το βήμα της Βουλής. Για να ολοκληρώνω και να ευχαριστήσω και την κυρία Πρόεδρο για την ανοχή στην υπέρβαση του χρόνου. Κύριε Υπουργέ, είστε υποχρεωμένοι, έστω στη δευτερολογία σας, να μας δώσετε μια προοπτική. Να δώσετε μια προοπτική και να ανοίξετε ένα παράθυρο στους αυτοδιοικητικούς. Το γεγονός ότι γίνεται επανεκκίνηση με τον Καλλικράτη από την 1η-1η του 2011 δεν σημαίνει ότι θα κόψουμε με το ψαλίδι τη συνέχεια της διοίκησης και της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης. Εξάλλου τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται σε δήμους αστικούς και έδρες δήμων που ενισχύονται περαιτέρω μετά από αυτές τις συνενώσεις με το σχέδιό σας. Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι να δω τη δευτερολογία σας για να τοποθετηθώ αναλόγως. Αλλά θα σας παρακαλέσω στη δευτερολογία σας, θα σας παρακαλέσω ούτως ή άλλως το κάνατε στην πρωτολογία σας, κάνοντας 17 λεπτά επερώτηση στη Νέα Δημοκρατία και επίθεση. Δώστε απάντηση για αυτά που σας ρωτάμε και κυρίως προοπτική στον κόσμο της αυτοδιοίκησης. Οτιδήποτε άλλο δεν θα είναι υπεκφυγή και μηχανία. Θα είναι μήνυμα ότι η επόμενη μέρα δεν προμηνεί τίποτα το θετικό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζώη.